Ψηλά στη λίστα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί το στεγαστικό με μια σειρά προγραμμάτων στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πρώτο πλάνο θα βρεθεί το άνοιγμα περίπου 700.000 ακινήτων που παραμένουν κλειστά, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες, τα οποία θα περιλαμβάνουν τριετή φορολογική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στις νέες μισθώσεις. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι συζητάμε πλέον για να βάλουν κάποια όρια στις νέες μισθώσεις, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Διότι εγώ διάβασα κάποια στιγμή που αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να δούμε την διαθεσιμότητα κινήτων προς την μακροχρόνια συμβατική μίσθωση και αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, τότε θα βάλουμε ένα όριο και δεν θα δίνουμε νέες άδειες. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε την καταγραφή. Υπάρχει καταγραφή των ακινήτων που εκμεταλλεύονται μέσω της μακροχρόνια συμβατική μίσθωση και πώς θα τα κλειστά στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό θέλει χρόνο. Και επιπλέον η βαχυχρόνια μίσθωση, μην ξεχνάμε, φέρνει στο ελληνικό δημόσιο δημοσιονομικά έσοδα 700 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα, αν και όταν ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων, θα μπορούσαμε να είχαμε 13.300 φοιτητικές στέγες σε όλο το πανεπιστήμιο στη χώρα μας, των 35 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε ένα χρόνο. Θα μπορούσαμε αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ να τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε 5.800 διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα, στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, από τα στεγαστικά προγράμματα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ωφεληθούν ζευγάρια, άνεργοι, μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άστεγοι, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και νοικοκυριά που κινδυνεύουν με απώλεια σπιτιού. Τα μάτια των πολιτών είναι στραμμένα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αφορά στην επιδότηση του επιτοκίου για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των αλλαγών που σχεδιάζονται είναι η διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων στα 50 έτη, η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, το επιτόκιο στο ίμιση της αγοράς και το μηδενικό επιτόκιο για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Περιορισμοί έρχονται και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά μόνο για κορεσμένες περιοχές και μόνο για νέες μισθώσεις. Και πει ο κ. Κέρτσος ότι συζητάμε για 700.000 κλειστά ακίνητα. Όταν συζητάμε τον όρο ακίνητα, μπορεί να είναι γραφεία, επαγγελματικά ακίνητα, βιομηχανικά ακίνητα και οικιστικά ακίνητα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα συζητήσουμε για πάνω από 150.000 οικιστικά ακίνητα κατοικήσιμα. Βελτιωτικές κινήσεις έχουν προαναγγελθεί και για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αύξηση της επιδότησης από το 40% στο 60%, η αύξηση του ύψους της ενίσχυσης πάνω από τα 10.000 ευρώ και το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ. Επιπλέον, κατά το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να διεξαχθεί και ο πρώτος διαγωνισμός για το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή, όπου ιδιώτες κατασκευαστές θα αναλάβουν την ανέγερση 3.000 κατοικιών σε οικόπεδα του Δημοσίου, τα οποία στην συνέχεια θα δίνονται για κοινωνική στέγαση με προσιτό ενίκιο.